Μετά από ένα δικαστικό θρίλερ που κράτησε 8 ολόκληρα χρόνια, έπεσε οριστικά η αυλαία στην υπόθεση του τροχαίου δυστυχήματος στον Νικηθιανό της Νεάπολης, στο οποίο είχε χάσει τη ζωή του 18χρονος μοτοσυκλετιστής. Στο περιθώριο της έρευνας για τις συνθήκες του τροχαίου, είχαν παραπεμφθεί στο εδόλιο συνολικά 7 αστυνομικοί, κατηγορούμενοι για παράβαση καθήκοντος. Ένα τραγικό γεγονός ενός τροχαίου ατυχήματος που χάθηκε ένα νέο παιδί. Ήταν η απαρχή μιας δικαστικής διαμάχης, η οποία διήρκεσε πάρα πολλά χρόνια. Σήμερα λοιπόν επί της ουσίας έληξε με μια απόφαση απολύτως νομικά τεκμηριωμένη. Η πειθαρχική διαδικασία και μόνο που ασκήθηκε ποινική δίωξη εξαιτίας των αναφορών της οικογένειας οδήγησε σε βαρύτατη πειθαρχική ποινή, η οποία είχε ανασταλεί βέβαια, αλλά ήταν απόταξη. Την Παρασκευή, το εφετείο πλημελημάτων Ηρακλείου απέρριψε τελεσίδικα την έφεση που είχε ασκηθεί σε πρωτόδικη απόφαση, με βάση την οποία οι αστυνομικοί είχαν δικαιωθεί καθώς είχαν κριθεί ομόφωνα αθώοι. Το εφετείο πλημελημάτων Ηρακλείου έκρινε ότι δεν υφίσταται λόγος επανεξέτασης της υπόθεσης, εξηγώντας ότι δέχεται την ομόφωνα αθωωτική απόφαση που έχει προηγηθεί. Το δικαστήριο, το εφετείο πλημελημάτων δηλαδή, απολύτως συνεπές στην ορθή νομική κρίση, δέχτηκε ότι πράγματι η ασκηθής από την κυρία Εισαγγελέα έφεση δεν είχε τις προϋποθέσεις του νόμου και κατά συνέπεια έπρεπε να απορριφθεί ως απαράδεκτη. Μια σειρά από λάθος χειρισμούς και λάθος εκτιμήσεις οδήγησαν τρεις ανθρώπους, τρεις αστυνομικούς κατηγορούμενους ότι με τον ΑΠ τρόπο είχαν σχέση. Οι δύο ότι εκείνοι προκάλεσαν το ατύχημα και ένας άλλος αξιωματικός ο οποίος παρέβη το καθήκον του προκειμένου να αλλοιωθούν τα στοιχεία της δικογραφίας δήθεν. Οι συνήγοροι των αστυνομικών, Γιώργος Τιακάκης και Αλεξάνδρα Σπανάκη, δεν έκρυψαν την ικανοποίησή τους για το τέλος της δικαστικής περιπέτειας των αστυνομικών, που δηλώνουν δικαιωμένοι και ανακουφισμένοι, αλλά και πικραμένοι για όσα μεσολάβησαν, καθώς όπως φαίνεται από τις εξελίξεις, σύρθηκαν όλα αυτά τα χρόνια χωρίς αιτία σε αυτή τη δύσκολη περιπέτεια. Ο κ. Τιακάκης μάλιστα χαρακτήρισε απορίας άξιο το πόσο εύκολα μπορεί να καταστεί κάποιος κατηγορούμενος εξαιτίας υπερβάλλοντα ζήλου είτε λάθος εκτιμήσεων, οι οποίες αποδείχτηκαν παντελώς αβάσιμες σε κάθε φάση της δικαστικής περιπέτειας. Το πώς εύκολα μπορεί να διακινδυνεύσει ένας πολίτης, ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος και μάλιστα ακόμα και ένας αστυνομικός, είναι πραγματικά λυτρωτικό όταν εν τέλει ξεκαθαρίζουν τέτοιες υποθέσεις και γίνεται μια υπόμνηση σε αυτούς που χειρίζονται αυτές τις υποθέσεις, αυτές τις δικογραφίες, να είναι αρκετά προσεκτικοί και σχολαστικοί, ώστε να μην ξαναβρεθούν άλλοι άνθρωποι στη θέση στην οποία βρέθηκαν αυτοί οι οποίοι επί 8 χρόνια νιώθουν και ένιωθαν ότι κρίνεται την επόμενη μέρα η ζωή τους. Οι αστυνομικοί κατηγορήθηκαν ότι προσπάθησαν να αποκρύψουν σύγκρουση του περιπολικού με τη μοτοσυκλέτα του 18χρονου και να αποπροσανατολίσουν την έρευνα. Η εκδίκαση της υπόθεσης είχε διαχωριστεί για τις συνθήκες του τροχαίου και την πιθανή ευθύνη του περιπολικού, για το οποίο δεν προέκυψε κανένα στοιχείο σύγκρουσης με τη μοτοσυκλέτα του θύματος, με συνέπεια στην πορεία των χρόνων να τεθεί στο αρχείο. Ακολούθως στην εκδίκαση του δεύτερου σκέλους της υπόθεσης είχαν αθωωθεί και οι υπόλοιποι αστυνομικοί που κατηγορήθηκαν για παράβαση καθήκοντος.